Φίλες και φίλοι τηλεθεατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και συγκεκριμένα της ΕΡΤΡΙΑ, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μετάδοση ζωντανά από τον Άγιο Νικόλαο, εδώ που θα παρακολουθήσουμε τους μεγάλους ενηλικούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley για το 2023. Με ένας μαραθώνιος, θα μπορούσαμε να πούμε, από Grand Slam και Open, που οδήγησαν ουσιαστικά σε αυτούς τους δύο αγώνες, ένας αγώνας αντρών, ένας αγώνας γυναικών, ουσιαστικά, όπου θα αναδειχθούν φυσικά οι πρωταθλητές Ελλάδος για το 2023. Μαζί με τον Μανώλη Ρουμελιώτη θα σχολιάσουμε και τους δύο αυτούς αγώνες. Αρχικώς ανάμεσα στη Λίτζα Τριανταφυλλίδη και τη Διονυσία Μάτιου, κόντρα στις Ιωάννα Περδικάκη και Γεωργίνα Αντωνακάκη. Αθλήτριες τις οποίες τις είδαμε μέσα στο top 5 της γενικής κατάταξης και οι οποίες κατάφεραν στη συνέχεια, ξεπερνώντας κάποια ίσως μεγαλύτερα ονόματα από τις ίδιες, να βρεθούν σε αυτόν τον σπουδαίο πρώτο τελικό, τον τελικό, όπως είπαμε, των γυναικών. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα ακόμα παιχνίδι που είσαι κοντά μας. Τι περιμένουμε να δούμε? Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι θα δούμε δύο ανταγωνιστικά παιχνίδια, ιδιαίτερα στο τουρνουά τώρα των γυναικών. Είναι δύο ομάδες που έδειξαν ότι ήταν στην καλύτερη κατάσταση αυτό το τριήμερο που διανύουμε και δίκαια πιστεύω ότι έχουν φτάσει στον τελικό. Είναι δύο ομάδες που ξέρουν καλά να διαχειρίζονται την πίεση κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών και πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Αναμένεται λοιπόν να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σε αυτό το σημείο να πούμε κιόλας ότι φυσικά beach volley χωρίς ήλιο δεν γίνεται. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης μαζί με τον οργανισμό Ορίζοντες προσπαθούν να ενημερώσουν τον κόσμο για τους κινδύνους του ήλιου. Κάνε σύμμαχο τον ήλιο, λέγεται αυτή η προσπάθεια. Γνωρίζω, προλαμβάνω, αντιμετωπίζω τον καρκίνο του δέρματος. Μέσα από τους αγώνες αυτούς, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και φυσικά, όπως είπαμε, και ο οργανισμός Ορίζοντες προσπαθούν να κάνουν μια καλύτερη ενημέρωση στον κόσμο, ο οποίος αρέσκεται στο να κυκλοφορεί το καλοκαίρι στις παραλίες και να χαίρεται τον ελληνικό και όχι μόνο ήλιο. Εντυπωσιακά πλάνα εδώ από την Μαρίνα δίπλα, από το γήπεδο δίπλα στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Μέχρι πριν από λίγη ώρα είχαμε αρκετό αέρα. Βλέπετε θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, 46% υγρασία, 4 μποφόρ. Είχε και 7 μποφόρ σήμερα, μάλιστα βοήθησε πάρα πολύ, θα μπορούσαμε να πούμε, ο αέρας σήμερα στον ημιτελικό των ανδρών. Εκεί όπου οι άντρες κατάφεραν και εκμεταλλεύτηκαν τον αέρα, κάνοντας μάλλον δυνατά σερβίς, κάτι το οποίο μας έχουν συνηθίσει κιόλας οι άντρες, έτσι, σε αντίθεση με τις γυναίκες. Είναι δυναμικό το παιχνίδι, στηρίζεται περισσότερο στη δύναμη, αλλά τώρα έπρεπε να εκμεταλλευτούν και τα θετικά του αέρα, έτσι ώστε να πιέσουν περισσότερο, και πιστεύω ότι οι ομάδες που έφτασαν στο τελικό αντιμετώπισαν αυτό το φαινόμενο καλύτερα. Διονυσία Μάτιο και Λίζα Τριανταφυλλίδη κατάφεραν και ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ευανθία Λάβδα και Εφηγένεια Σαμπάτη, οι οποίες ήταν νούμερο 2 στο κυρίως ταμπλό. Τέταρτες ήταν τα κορίτσια στη γενική βαθμολογία. Από την άλλη πλευρά, οι δύο κριτικοπούλες κατάφεραν και ξεπέρασαν το νούμερο 1 το ταμπλό. Και εδώ πέρα ήταν ίσως που κάναμε και την έκπληξη, καθώς απέκλεισαν τις Δήμητρα Καραγκούν και Χρυσάν Χριστοδούλου, τις οποίες είχαν αντιμετωπίσει στο Grand Slam της Αθήνας. Στο οποίο ήταν νικήτριες η Καραγκούνη και η Χριστοδούλου. Οι διαφορές θα έλεγα ότι είναι πολύ μικρές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άλλωστε, αυτό φανέρωσε και το γεγονός ότι είχαμε συνεχώς διαφορετικές νικήτριες στα τουρνουά τα φετινά. Και περιμένουμε να δούμε τελικά ποια θα είναι η πρωταθλήτρια ομάδα. Εδώ τα δύο κορίτσια από την Κρήτη, Ιωάννα Περδικάκη με το νούμερο 1 και Γεωργίνα Αντωνακάκη με το νούμερο 2. Αρκετός κόσμος και φέτος στο γήπεδο εδώ, στον Άγιο Νικόλαο. Σε όλο να πούμε, πρέπει να πούμε ότι σε όλο το τουρνουά ο κόσμος αγκάλιασε τους αγώνες. Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή, ακόμα και το μεσημέρι, που ο ήλιος έκαιγε και μέσα κατά τη διάρκεια του καύσωνα, όπου οι κερκίδες ήταν γεμάτες. Στατιστικά τώρα, τα δύο κορίτσια, οι δύο ομάδες μάλλον των κοριτσιών, έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές φέτος στο πρωτάθλημα, από μία νίκη για κάθε ομάδα, οπότε όλα είναι ανοιχτά. Η παρουσίαση σιγά σιγά και των αθλητών αλλά και των διαιτητών. Εδώ είναι με το νούμερο 1 η Λίζα Τριανταφυλλίδου και η Διονυσία Μάτιου. Η κυρία Ελένη Τρεχαλάκη, πρώτη διαιτητής του σημερινού αγώνα. Δεύτερη διαιτητής η κυρία Κυριακή Γεωργάκη, με γραμματεία. Εδώ είναι η δεύτερη διαιτητής, η Κυριακή Γεωργάκη.
Γραμματεία η κυρία Δώρα Καπλάνη και υπόπτριες η Μέρη Χαριτονίδου με την Τζορτζίνα Πετροπούλου. Με το νούμερο 1, πάντα με χαμόγελο, θέλω να σας αποδώσετε με ένα μεγάλο χειροκρότημα. Και σιγά σιγά γίνεται και η παρουσίαση εδώ των κοριτσιών. Λίζα Τρενταφυλλίδη. Και αν σας κάνει εντύπωση το επώνυμο, αν σας θυμίζει κάτι, ναι, έχετε δίκιο νομίζω Μανώλη. Είναι η κόρη του Μιχάλη Τρενταφυλλίδη, ενός αθλητή που έχει τιμήσει τα χρώματα της εθνικής ομάδας και μας έχει εκπροσωπήσει επάξει στο εξωτερικό. Εγώ θα στο γυρίσω και στο beach volley, όταν ήσασταν αντίπαλοι. Ωραία παιχνίδια. Φυσικά, τρομερά παιχνίδια. Τριανταφυλλίδης και Καζάζης, μια σχεδόν ανίκητη ομάδα. Εντάξει, ήταν είδωλα για όλους μας. Και εδώ να πούμε κιόλας ότι για πρώτη φορά φέτος τα κορίτσια έχουν τη δυνατότητα να κριθούν πρωταθλήτριες. Γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να πούμε, και μια μονοτονία όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών. Από την άλλη πλευρά και η Κρητικοπούλες, η Ιωάννα Πρετικάκη και η Οργίνα Αντωνακάκη, οι οποίες έχουν φέρει όλη την οικογένεια εδώ για να τις θαυμάσουν σε αυτόν τον σπουδαίο τελικό του Αγίου Νικολάου. Εδώ η Γεωργίνα Αντωνακάκη με το νούμερο 2. Βλέπουμε κιόλας ότι τα κορίτσια κατά τη διάρκεια του τουρνουά δυναμώσαν ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, στρατηγικά. Είναι κορίτσια τα οποία αγωνίζονται στο βόλεϊ το χειμώνα, οπότε θέλανε κάποιο χρόνο προσαρμογή στην άμμο και αυτό φάνηκε ότι από τουρνουά σε τουρνουά παρουσίασαν καλύτερη απόδοση και με αποκορύφωμα τώρα τη συμμετοχή τους στο τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που έχουν τη δυνατότητα να στεφθούν πρωταθλήτριες. Απ' την άλλη, Μάτρη και Τριανταφυλλίδη είχαν τη δυνατότητα να προπονηθούν και τη χειμερινή περίοδο, οπότε ξεκίνησαν, ήταν πιο έτοιμες όταν ξεκίνησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είχαν μια σταθερή πορεία, αλλά πάλι και αυτές έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όποια ομάδα κερδίσει σήμερα θα είναι πρώτη φορά, θα είναι πρωτόγνωρο το συνέστημα να στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδος. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε με την ομάδα των Τριανταφυλλίδη Μάτιου το. Ο πρώτος τελικός, ο μεγάλος τελικός των γυναικών. Κατάφερε η Τρενταφυλλίδη και βρήκε το κενό στην πίσω άμυνα ζώνης. Δεν πρόλαβαν εκεί να κλείσουν Περδικάκη και Αντωνακάκη. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1-0 για την ομάδα με τα πορτοκαλί. Ο πρώτος πόντος αυτού του μεγάλου τελικού. Με την Μάτιου, η Ιωνυσία Μάτιου, να είναι στο σερβίς. Και βλέπουμε τώρα ότι έχει και ένα μικρό αεράκι. Να δούμε αν θα καταφέρει να το εκμεταλλευτεί. Κάποιες παρατηρήσεις από την κυρία Τραχαλάκη προς την Λίζα Τρενταφυλλίδη. Περιμένουμε το σφύριγμα για να συνεχιστεί ο αγώνας. Και σε αυτό το σημείο έχουμε ενός λεπτού σιγή για τον χαμό των δύο πιλότων, του Χρήστο Μουλά και του Περικλή Στεφανίδη της ελληνικής αεροπορίας. Των δύο πιλότων του πυροσβεστικού που δυστυχώς χάσαν τη ζωή τους στην Κάριστο. Για την κυρία Βαρδινογιάννη, η οποία και αυτή είχε το δικό της έργο. Καθώς επίσης και για τον χαμό της 14χρονης Χριστίνας στην Πάτρα, κόρη του μέλους του ΔΣ της Ένωσης Σωματείων Πελοποννήσου Μαρίας Γαρουφάλη Αξιώτη. Τα λόγια είναι περιττά σε τέτοιες περιπτώσεις. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με την Διονυσία Μάτιου. Να συνεχίζει από το σερβίς. Δύσκολη υποδοχή, κάπως χαλασμένη. Παρ' όλα αυτά όμως η Αντωνακάκη θα πάρει την επίθεση. Θα τη σταματήσει η Τρενταφυλλίδη, όμως η μπάλα θα χτυπήσει στο φιλέ και στη συνέχεια έξω. Είναι δύο ομάδες που φημίζονται για τις αμυντικές τους ικανότητες και θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε εντυπωσιακές φάσεις και αμυντικές προσπάθειες και από τις δύο. Στο φιλέ, νικήτρια Τρενταφυλλίδη, εκεί εκμεταλλεύεται το ύψος της και το γεγονός ότι μπορεί να τελειώσει στην ευθεία. Την επίθεση για το 2-1. Με την Λίζα Τρενταφυλλίδη. Να περνάει για πρώτη φορά απόψε στο σερβίς, υποδοχή από Αντωνακάκη, η οποία θα πάρει και την επίθεση. Καλή άμυνα, ευκαιρία για τον τρίτο πόντο
των κοριτσιών με τα πορτοκαλά. Θα βγει όμως η συνέχεια από τη Σαντονακάκη και Περδικάκη. Είναι ευκαιρία σε αυτό το ράλι για την ομάδα με τα πορτοκαλά. Πολύ ωραία η άμυνα και στη συνέχεια ο πόντος, η άμυνα από την Σαντονακάκη και το. Αυτό το poke coach, το τελείωμα από την Περδικάκη. Το box στην μπροστινή ζώνη πάνω από το μπλοκ της Λίζας. Και το θέμα είναι τώρα στη συνέχεια θα δούμε, γιατί επειδή τα κορίτσια θα παίρνουν πολλές μάχες κοντά στο φιλέ, ποια θα είναι αυτή η οποία θα έχει τις ανάσες και τις αντοχές για αυτά τα μεγάλα ράλι. Πολύ ωραίο τελείωμα από την Μάτιου, η οποία κάνει το σκορ 3-2. Πάλι μπροστά η πορτοκαλή ομάδα. Με τη Μάτιο να επιστρέφει στο σερβίς. Κοντά στο φιλέ. Περδικάκη θα σημαδέψει. Out. Έτσι λοιπόν έχουμε τον τέταρτο πόντο για τις 30 Φιλίδη και Μάτιο. Βλέπουμε κιόλας ότι η πορτοκαλή ομάδα σημαδεύει. Να, τώρα άλλαξε το σερβίς. Μέχρι τώρα σημάδευαν Αντωνακάκη. Τώρα πάνε στην Περδικάκη. Μάτιου, δυνατό το τελείωμα, αλλά αστόχη η Διονυσία Μάτιου. Έτσι λοιπόν έχουμε το 4-3, 7 πόντι, αλλαγή τερέν, όπως κάνουμε πάντα. Βλέπουμε coach, ότι εδώ οι γυναίκες σημαδεύουν και τις δύο, και την Περδικάκη και την Αντωνακάκη. Δοκιμάζουν ανάλογα και με τη φορά του ανέμου, αλλά και ανάλογα με το τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Βλέπουν αν έχει βρει κάποιο ρυθμό μία από τις δύο αθλήτριες και δοκιμάζουν και την άλλη αθλήτρια. Εδώ έχουμε διπλή παλιά. Έτσι λοιπόν γίνεται το 4-4. Ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι συνεχίζουν και προσπαθούν να σημαδεύουν τη Μάτιου για την υπεδοχή, ούτως ώστε να τη φέρουν κοντά στο φιλέ και να εκμεταλλευτούν αυτή τη διαφορά ύψους που έχει η Μάτιου με την 30 Φιλίδη. Είναι το παιχνίδι της Μάτιου, τους ταιριάζει λίγο περισσότερο. Δεν είναι τόσο ψηλές αθλήτριες, είναι κινητικές στην άμυνα. Οπότε προσπαθούν να μαντέψουν στην ουσία και να πραγματοποιήσουν αμυντικές προσπάθειες. Όταν η 30 Φιλίδη πάρει την μπάλα πάνω στο φιλέ, είναι πολύ περισσότερο δυνατή, είναι ψηλή. Οπότε είναι πιο δύσκολο να την αντιμετωπίσουν. Εδώ είδαμε πανέξυπνα πώς πήρε η Μάτιου τον πόντο. Τελείωσε μόνη της τη φάση. Περδικάκη, Αντωνακάκη και έχουμε την ισοφάριση και το 5-5. Εδώ οι δύο Κρητικοπούλες, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, coach, είναι η τρίτη φορά που συμμετέχουν στα τελικά. Τις θυμόμαστε σαν ανήλικες ουσιαστικά junior. Στα junior, να βρίσκονται ξαφνικά στους τελικούς και να μετά και από το περσινό τελικό βρίσκονται φέτος για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο Άσος από την Περδικάκη κάνει το σκορ 5-6 για πρώτη φορά μπροστά στο παιχνίδι. Τα κορίτσια από την Κρήτη. Είναι και οι δύο σε ηλικία κάτω των 22 ετών. Θυσίασαν, θα έλεγα, το πρωτάθλημα σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα τουρνουά γυναικών, να πάρουν πόντους που τους, τελικά τους έφεραν εδώ και τελικά αυτό δικαιώθηκε αυτή η επιλογή τους, γιατί έφτασαν μέχρι και τον τελικό. 7-5 στο συν 2 τώρα η μπλε ομάδα. Έχει βάλει δύσκολα η Περδικάκη με το σερβίς της. Εκμεταλλεύεται το γεγονός τώρα ότι έχει και τον αέρα. Εδώ θα κάνει το λάθος. Εύκολος πόντος για τις 30 Φιλίδη Μάτιου. 6-7 μειώνουνε. Σηκωθεί κάπως ο αέρας. Να δούμε τώρα τα κορίτσια με τα σερβίς τους. Πόσο θα δυσκολέψουν η μία την άλλη. Out από την Γεωργίνα Αντωνακάκη και έχουμε το 7-7. Η Μάτιου συνεχίζει από το σερβίς. Σημαδεύει Αντωνακάκη. Θα περάσει την μπάλα. Βλέπετε η Μάτιου προσπαθεί να πιάσει στον ύπνο την μπλε άμυνα. Και γίνεται πάλι ανατροπή με την πορτοκαλί ομάδα να περνάει. Μπροστά στο σκορ. Ευκαιρία για την ισοφάριση. Η Τρέντα Φλίδη θα διαβάσει το τελείωμα. Θα προσπαθήσει τώρα να πάρει τον πόντο. Να, που εκεί η Περδικάκη θα κάνει τον μπλοκ και ταυτόχρονα θα πάρει και τον πόντο στη συνέχεια με μια δεύτερη προσπάθεια.
Το έχει κάνει αυτό σχεδόν τρεις φορές. Με τη δεύτερη δεν έχει κάνει πάσα κατευθείαν. Προσπαθεί να βρει το κενό και να πάρει τον πόντο απευθείας. Αυτό δείχνει και την οξυδέρκεια που έχουν τα κορίτσια και προλαβαίνουν να σκεφτούν τη φάση και να διαβάσουν και την κίνηση του αντιπάλου. Καλό θα ήταν, καλό σαν σκέψη, αλλά το τελείωμα δεν ήταν αυτό που ήθελε η Μάτιου. Έτσι λοιπόν ο πόντος πηγαίνει στην μπλε ομάδα που προηγείται πάλι με 9-8. Καμία από τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει με πάνω από 2 πόντους. Τώρα έχουμε 9 ισοπαλία, την τέταρτη ισοπαλία από την έναρξη του τελικού, με την Τρέντα Φιλίδη να πηγαίνει στο σερβίς. Σημαδεύει Αντωνακάκη. Κακή πάσα εκεί. Θα καταφέρει η Τρέντα Φιλίδη να πάρει τον μπλοκ έξω από τα χέρια της Αντωνακάκη. Και 10-9. Είναι αυτό που λέγει ο κόουτς, ότι τα κορίτσια με την μπλε εμφάνιση προσπαθούν να μην πηγαίνουν κοντά στο φιλί, γιατί ξέρουν ότι η Λίζα Τρέντα Φιλίδη είναι πιο ψηλή και μπορούν πιο εύκολα να δεχτούν ένα μπλοκ. Το τελείωμα από την Περδικάκη είναι out. Για πρώτη φορά στο συν 2 η Πορτοκαλή ομάδα. Εδώ η Μάτιου δείχνει την άμυνα που θα ακολουθήσουν μετά τα κορίτσια με την Πορτοκαλή εμφάνιση. Μπλοκ έξω από την Λίζα Τρενταφυλλίδη. Είναι και αυτά τα τεχνικά χτυπήματα που δεν καταφέρνουν ο μπλοκέρ ουσιαστικά να στείλει την μπάλα προς το... Στην ουσία δεν προσπαθεί να βρει έδαφος, αλλά προσπαθεί να βρει τα χέρια της Λίζας πάνω στο φιλέ, να σε όχι τόσο καλή στάση, έτσι ώστε να πάρει ένα μπλοκάουτ. Βλέπουμε σε επανάληψη τον τελευταίο πόντο και αυτό ακριβώς που εξηγούσε ο Μανώλης Ρουμαλιώτης. Είναι η τρίτη φορά που καταφέρνουν Περδικάκη και Αντωνακάκη να κερδίσουν έτσι πόντο, χρησιμοποιώντας την Τρέντα Φιλίδη εκεί στο φιλέ. 11-10, τεχνικό time-out, καθώς συμπληρώσαμε τους 21 πόντους. Εσείς βλέπετε τι ποσακά στιγμιότυπα από τις μονομαχίες στην άμμο. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Από αριστερά Τρέντα Φιλίδη Μάτιου και δεξιά Περδικάκη Αντωνακάκη. Με την Περδικάκη να είναι στο σερβίς για την μπλε ομάδα. Δύσκολη υποδοχή. Τρενταφλίδη πάνω να το τελειώσει. Καταλαβαίνει αμέσως η Αντωνακάκη ότι η μπάλα πηγαίνει έξω και το φωνάζει για να μην κάνει κάποια κίνηση. Περδικάκη να πάει προς την μπάλα και ουσιαστικά να μην κουραστεί κιόλας. 11-11. Μία ακόμα ισοπαλία. Κακή υποδοχή. Παρ' όλα αυτά η Τρενταφλίδη θα την τελειώσει τη φάση. Εκεί η Αντωνακάκη θα βγάλει την άμυνα, θα πάρει και την επίθεση. Λάθος συνεννόηση ανάμεσα σε Μάτιου και Τρέντα Φιλίδη. Και έχουμε το 12-11. Πολλές εναλλαγές στο σκορ, coach. Συνέχεια από την αρχή του παιχνιδιού. Θα έλεγα ότι υπάρχει νευρικότητα. Γίνονται και κάποια λαθάκια μέχρι στιγμής. Είναι σημαντικό το σημερινό μάτς. Είναι ποιος θα στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδος. Οπότε ακόμα δεν θα έλεγα ότι έχουν βρει και οι δύο ομάδες το συνήθι ρυθμό τους, έτσι ώστε να απολαύσουμε και ακόμα καλύτερο θέαμα. Όσο περνάει το μάτς, πιστεύω το άγχος θα φεύγει και θα δούμε λιγότερα λάθη και καλύτερες επιθετικές και αμυντικές προσπάθειες. Εδώ το σύστημα που θα ακολουθήσουν Μάτιου και Τρέντα Φιλίδη. Διπλή παλιά. Μεταφορά μπάλας μάλλον. Δίνει η κυρία Τραχαλάκη. 13-12 και πάλι νέα ανατροπή στο σκορ. Μάτιου. Το σέρβις είναι καλό. 2,5. Το 14-12 στο συν 2 και πάλι. Τρέντα Φιλίδη και Μάτιου. Από ένα άσος για κάθε ομάδα. Το Διονυσία Μάτιου, αθλήτρια του Περσέα. Νέος άσος, δεύτερος συνεχόμενος. Εδώ είναι τα λάθη στη συνεννόηση και γι' αυτό κιόλας και η
Περδικάκη ζητά το time out για να ηρεμήσουν κιόλα στην πλέον ομάδα. Είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα παίρνει αυτό το προβάδισμα των τριών πόντων. Οπότε κατευθείαν time out να μπορέσουν να πούν πάλι μέσα στο παιχνίδι. Γιατί είναι τώρα ένα καθοριστικό σημείο, είναι λίγο πριν το τέλος του πρώτου σετ. Δεν θέλουν να αφήσουν την Τριανταφυλλίδη και Μάτιου να αυξήσει αυτή τη διαφορά. Και με δεύτερο συνεχόμενο άσο, γι' αυτό να ηρεμήσει κάπως το μυαλό, να πέσουν οι παλμοί και να υπάρξουν πιο ψύχρεμες και σωστές αποφάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Βλέπετε εδώ τα δύο κορίτσια, πολύ ωραίο πλάνο, ευχαριστώ τον Μανώλη Παπανικήτα. Ολοκλήρωσε και το time out. Να δούμε κατά πόσο θα βοηθήσει αυτό το time out. Κατάμεστες βλέπουμε τις περδικάκες. Κατάμεστες. Ναι, είναι πραγματικά ο κόσμος καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά έχει δώσει το παρόν ακόμα και στα παιχνίδια που έγιναν υπό 45 βαθμούς Κελσίου μέσα στον καύσωνα. Πολύ καλή η άμυνα. Η Τριανταφυλλίδη εκεί θα σταματήσει την Περδικάκη. Αντωνακάκη, νέο στόπα από την Τριανταφυλλίδη. Μάτιου, πολύ ωραίο πέρασμα στην ευθεία για το 16-12 και για πρώτη φορά μια ομάδα προηγείται με 4 πόντους σε ένα σημείο που μπορεί πολύ εύκολα να κρίνει αυτό το πρώτο σετ. Είπες πριν για την θερμοκρασία και να πούμε ότι αυτό είναι το άθλημα, αυτό είναι τα ιδιαιτερότητές του. Είχαμε φέτος 4 τουρνουά στη Θεσσαλονίκη και στην Ξάνθη είχαμε βροχές και κατευθείαν με τα ήλιο. Στην Αθήνα είχαμε τον καύσωνα, εδώ είχαμε το αεράκι. Οι αθλητές οφείλουν να, σε όλες αυτές τις συνθήκες να ανταποκρίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι και η ομορφιά του αθλήματος και γι' αυτό είναι και πολυτάλαντοι όλα τα παιδιά. Δουλεύουν σκληρά έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και εδώ είδαμε την Γεωργίνα Ντονακάκη αμέσως μετά την καταπληκτική άμυνα που έβγαλε και τον πόντο που πήρε η Περδικάκη, πώς γύρισε στην κερκίδα και στράφηκε στους δικούς της ανθρώπους. Ήταν ένα βλέμμα που τρομοκρατεί κάπως τον αντίπαλο. Και εδώ πέρα η Περδικάκη καταφέρνει και κάνει τον μπλοκ και μειώνει σε 16-14. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, μεν το beach volley γίνεται κάτω από τον καυτό συνήθως ήλιο και γι' αυτό το λόγο η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης μαζί με τον οργανισμό Ορίζοντες προσπαθούν να ενημερώσουν τον κόσμο, να κάνουν σύμμαχο τον ήλιο, να γνωρίζουμε, να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε το καρκίνο του δέρματος, αυτή την μάστιγα που δυστυχώς ταλαιπωρεί πολλούς συνανθρώπους μας. 17-14 και πάλι στο συν 3, Τριανταφυλλίδη και Μάτιου. Αντωνακάκη, το πέρασμα, θα καταφέρει η Τριανταφυλλίδη να βγάλει την άμυνα, θα πάρει και την επίθεση, Περδικάκη και πάλι, θα σηκώσει για την Αντωνακάκη, σε αυτό το ράλι, Περδικάκη, δεν τελειώνει σωστά, νομίζω ότι κιόλας ότι πρέπει να παραπάτησε κάπως στην άμμο. 18-14 και πάλι στο 4, εδώ θα το δούμε και πάλι σε επανάληψη. Πάτησε λίγο μακριά από την μπάλα, ήταν δύσκολο το χτύπημα, ήρθε η μπάλα από το βάθος και ήταν δύσκολο αυτό το τεχνικό χτύπημα το cut. Αυτό το πήγε να το κάνει αυτό το cut με τα φάλτσα για να πάει στην αντίθετη πλευρά η μπάλα, δεν της βγήκε. Παρ' όλα αυτά τώρα όμως μετά το λάθος που έγινε στο σερβίς, μειώνουν τα κορίτσια 18-15. Η μπάλα είναι μέσα. Η γραμμή κινήθηκε. Νέος άσος. 18-16. Τριανταφυλλίδη χάλασε κάπως την υποδοχή της. Το τελείωμά της θα βρει απέναντι την Αντωνακάκη. Νέα άμυνα από τα κορίτσια με την Πορτογαλία εμφάνιση. Τριανταφυλλίδη το πέρασμα. Ευκαιρία τώρα να μειώσουν τα κορίτσια με τα μπλε. Αλλά εκείνη η Μάτιου που θα πάρει και την επίθεση. Νέα φοβερή άμυνα από την Αντωνακάκη. Περδικάκη θα πέρασει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει τώρα κοντά στο φιλέ την Τριανταφυλλίδη, η οποία είχε διαβάσει τη φάση και βρήκε το κενό για το 19-16. Βλέπουμε πολλές άμυνες από τα κορίτσια. Καλύπτουν όλο το γήπεδο.
είπαμε, είναι πολύ μαχητικές ομάδες και οι δύο και πολύ καλές αμυντικές. Οπότε θα δούμε πάρα πολλά τέτοια τρεξίματα μέσα στο γήπεδο και αμυντικές προσπάθειες. Από εκεί και πέρα είναι ποιος θα εκμεταλλευτεί την καλύτερη δυνατή πάσα να κάνει ένα τεχνικό χτύπημα, γιατί συνήθως με τεχνικά χτυπήματα είναι εκτός της λίζας που χρησιμοποιεί και τη δύναμη για να μπορέσουν να πάρουν τον πόντο. Ένας ακόμα άσος τώρα, ένα ωραίο σέρβις στο βάθος του γηπέδου από τη Διονυσία Μάτιου και set ball. Για να δούμε. Μάτιου σημαδεύει πάλι την Αντώνα Κάκη, η οποία θα πάρει την επίθεση, θα καρφώσει την ευθεία. 20-17, έχουν ακόμα ελπίδα τα Κρητικόπουλα. Βέβαια, χρειάζονται, θα μπορούσαμε να πούμε κάποιο θαύμα τώρα για να γίνει. Εδώ πήγε να γίνει ένας άσος, η Τριανταφυλλίδη θα περάσει την μπάλα. Αντωνακάκη στην επίθεση, το καρφί Μάτιου, δεν υπάρχει συνέχεια παρά την προσπάθεια της Τριανταφυλλίδη. Μειώνουν 20-18 τα κορίτσια με τα μπλε. Και τώρα μάλλον θα δούμε time out ή όχι, τι λες? Ναι, θα πάρουν time out. Γιατί είναι, ξέρεις παιδί μου ότι είσαι ένα πόντο μακριά από το να κερδίσεις το σετ, αλλά όμως σε περίπτωση που κάνεις το λάθος, αλλάζει εντελώς η ψυχολογία από εκεί και μετά. Έτσι. Και μιλάμε για γυναίκες που ξέρουμε ότι η ψυχολογία παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με τους άντρες. Έτσι είναι. Τώρα έγινε μια φάση διαρκείας. Θέλουν να έχουν καθαρό μυαλό. Καταρχάς να κρατήσουν την υποδοχή, να κάνουν μια ωραία πάσα και ένα κόλ για να πάρουν το πόντι που θα τους δώσει το πρώτο σετ. Από την άλλη, οι Πελτικάκη και οι Αντωνακάκη θα προσπαθήσουν να πιέσουν λίγο το σερβίς, να χαλάσουν την υποδοχή όπως και στο προηγούμενο ράλι, για να έχουν ελπίδες να μειώσουν τη διαφορά. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε, υποθέτουμε μάλλον, ότι τα κορίτσια με τα μπλε θα πάνε να σημαδέψουν τη Μάτιου. Δεν το ξέρουμε. Στις γυναίκες δεν το υποθέτω, ξέρουμε. Υποθέτω. Γι' αυτό λέω. Υποθέτω. Υποθέτω λοιπόν ότι θα σημαδέψουν τη Μάτιου, ώστε να την έχουν πιο εύκολα κοντά στο φιλέ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω δει πολλά, οπότε θα δούμε. Για να δούμε. Αντωνακάκη στο σερβίς για ακόμα μία φορά. Κι όμως σημαδεύει Τριανταφυλλίδη. Τη χάλασε κάπως την υποδοχή. Τριανταφυλλίδη, το πέρασμα. Δεν υπάρχει άμυνα. Έτσι λοιπόν έχουμε το 21-18 και το 1-0 για την ομάδα με τα πορτοκαλί. Μικρή διακοπή. Επιστροφή και πάλι σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα με την έναρξη του δεύτερου σετ. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται και μια βράβευση. Βλέπετε εδώ τον Γιώργο Σιμόπουλο, τον αγαπητό συνάδελφο από το Start της Κεντρικής Ελλάδος, το οποίο έχει αγκαλιάσει και αυτό το θεσμό του beach volley και όχι μόνο. Γενικά όλες τις προσπάθειες που κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. Σήμερα ήταν τα 30 χρόνια από τη στιγμή που ο κ. Σιμόπουλο και το Star Κεντρικής Ελλάδος αγκάλιασαν το beach volley. Συμπληρώθηκαν 30 χρόνια. Περάσαν 30 χρόνια, αυτό πήγα να σου πω τώρα. Κρυβώς. Περάσαν 30 χρόνια. Τα πάντα έτοιμα για το δεύτερο σετ με την Μάτιου και την Τριανταφυλλίδη να προηγούνται με ένα 0 και τη Μάτιου να είναι στο σερβίς. Υποδοχή από την Περδικάκη η οποία θα πάει κοντά στο φιλέ. Τριανταφυλλίδη εκεί θα καταφέρει να μπλοκάρει αυτή την επίθεση και το 1-0 πάλι όπως και στο πρώτο σετ πηγαίνει ο πόντος στην ομάδα με τα Πορτογαλί. Όταν η μπάλα πηγαίνει κοντά στο φιλέ, η Λίζα Τριανταφυλλίδη εκμεταλλεύεται το ύψος της και το πολύ καλό μπλοκ, οπότε κερδίζει κάποιους εύκολους πόντους για την ομάδα της. Και έχουμε νέο άσο από τη Μάτιου, η Μάτιου η οποία βάζει αυτά τα απίστευτα φάλτσα, εκμεταλλεύεται και τον αέρα και με αποτέλεσμα να χαλάει συνέχεια την υποδοχή των κοριτσιών από την Κρήτη. Είναι πολύ τεχνική αθλήτρια, έχει εμπειρία, έχει συμμετάσχει και στις εθνικές ομάδες σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Οπότε ξέρει ανά πάσα στιγμή μέσα στο παιχνίδι πώς να συμπεριφέρεται, πότε να πιέσει. Αποφεύγει τα πολλά λάθη, είναι συγκεντρωμένη, είναι πάρα πολύ καλή αθλητρία. Και αυτό που έλεγες και πριν, coach, βλέπουμε τα κορίτσια που είναι φοβερές αμυντικές, πώς τρέχουν και καλύπτουν όλο το γήπεδο. Εδώ δεν προλαβαίνει η Μάτιου να σώσει την μπάλα από την Τριανταφυλλίδη. Έτσι λοιπόν ανοίγουν το μπλοκάκι των πόντων και σε αυτό το δεύτερο σετ Περδικάκη και Αντωνακάκη. Μειώνουν σε 2-1. Τον Ακάκη σημαδεύει Τριανταφυλλίδη, της χαλάει κάπως την υποδοχή.
Δεν ήταν καλή πάση από τη Μάτιο. Ευκαιρία εδώ για να υπάρξει σοφάριση. Μπάλα όμως είναι κοντά στο φιλέκι όπου Τριανταφυλλίδη κυριαρχεί. Αλλά υπάρχει επαφή με το φιλέ. Λέει η κυρία Γεωργάκη. Το δέχεται η κυρία Τραχαλάκη. Έτσι λοιπόν έχουμε το 2-2. Σοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τριανταφυλλίδη. Τώρα έχουμε το 3-2 από την Λίζα Τριανταφυλλίδη. Ουσιαστικά διορθώνει το προηγούμενο δικό της λάθος. Στο συν 1 η ομάδα με τα πορτοκαλί. Δύσκολη υποδοχή από την Αντωνακάκη, καθώς εκείνη την ώρα έπιασε και ένα μικρό αεράκι. Καταφέρνει στη συνέχεια και παίρνει τον πόντο και ισοφαρίζει σε 3-3. Είναι πολύ δύσκολο κιόλας στο δεύτερο σετ να κάνουμε από τώρα πρόβλεψη, τουλάχιστον έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι, για το ποιο θα το κατακτήσει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα και είπαμε, αν εξαιρέσουμε προς τα τέλη του πρώτου σετ που υπήρξε μια διαφορά των 4 πόντων, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε διαφορά πάνω από τους 2 πόντους. Παραλίγο εδώ να βγάζουν μια απίστευτη άμυνα Περδικάκη και Αντωνακάκη. Έχουμε το 4-3 για με τον πόντο που κατάφερε να πάρει εδώ με αυτό το δυνατό τελείωμα η Λίζα Τριανταφυλλίδη. Καλή υποδοχή. Βλέπετε αυτό ότι οι πάσες που κάνουν Περδικάκη και Αντωνακάκη είναι κανένα μέτρο σχεδόν μακριά από το φιλέ, ούτως ώστε να μην βρεθούν κοντά στη Λίζα Τριανταφυλλίδη που μπορεί να εκμεταλλευτεί το ύψος της. Ώστε να αποφύγουν ακόμα περισσότερο τον μπλοκ. 4-4. Τριανταφυλλίδη κοντά στο φιλέ. Με τη βοήθεια του φιλέ θα περάσει την μπάλα. Ευκαιρία για την Περδικάκη. Θα κάνει το πέρασμα. Πολύ ωραίο τελείωμα από την Τριανταφυλλίδη. Καθώς είδε ότι στην πίσω άμυνα ζώνης δεν προλάβαινε κάποια από τα δύο κορίτσια να πάει. Κάνε αυτή την λόμπα. Και έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην πορτοκαλί ομάδα. Και βλέπετε πώς πέφτει η Αντωνακάκη να σώσει ακόμα και αυτή την μπάλα. Δεν υπάρχει μπάλα που να μην κυνηγάει. Σε όλες τις μπάλες θα προσπαθήσει. Ευκαιρία για την Πορτογαλία ομάδα να διευρύνει το προβάδισμά της. Η Μάτιου δεν τελειώνει όπως θα ήθελε τη φάση. Αντωνακάκη, πολύ ωραίο πέρασμα. Αυτό το πλασόκαρφο για το 5-5. Περδικάκη, σημαδεύει, προσπάθησε να σημαδέψει τη συμβολή εκεί των γραμμών, αλλά δεν τα κατάφερε. 5, 6-5. Μπροστά η ομάδα με τα Πορτογαλί. Ντονακάκη στην ευθεία έχει καλύψει, Μάτιου θα πάρει και την επίθεση, το τελείωμα, φοβερή άμυνα και... Στη συνέχεια η Περδικάκη δεν μπορούσε να πάρει τον πόντο για το 7-5 στο συν 2 τα κορίτσια με το πορτοκαλί. Εδώ η Διονυσία Μάτιου. Σημαδεύουν Περδικάκη αυτή τη φορά. Τελείωμα πάλι έξω. Δεύτερο συνεχόμενο από την Περδικάκη. 7-5, 8-5. Το μπλοκ εκεί υπάρχει στο ντουμπλάρισμα η Αντωνακάκη, αλλά έχουμε πάλι μεταφορά μπάλας από την Περδικάκη για το 9-5. Τεχνητό time out είναι, καθώς ξέφυγαν με 4 πόντους τα κορίτσια με τα πορτοκαλί. Βλέπουμε και εδώ πόσο δύσκολο είναι να μην κάνεις μεταφορά μπάλας στο beach. Είναι μικρές οι διαφορές το τι είναι φάουλ και το τι είναι σωστό. Προσπαθούν αυτοί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία να προσπαθήσουν να το απλουστεύσουν όσο γίνεται, αλλά και πάλι. Και εδώ είναι, θα έλεγα, το σημείο να πούμε και για την ελληνική διαιτησία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο διεθνώς
και γενικότερα τα παιδιά όλα κάνουν τη δική τους προσπάθεια μαζί με τους αθλητές και αυτοί συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα στο beach volley και πιστεύω ότι δεν υπάρχει σχεδόν το παραμικρό παράπονο. Και περιμένουμε φυσικά, κυρίως επειδή βλέπουμε και εδώ τις νεαρότερες αθλήτριες, μπας και καταφέρουμε και βρούμε και τους απαραίτητους χορηγούς για να τις δούμε να συμμετέχουν και στις διεθνείς αποστολές, όπου σίγουρα εκεί πέρα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και είναι διαφορετική εμπειρία. Είναι άλλο το επίπεδο σίγουρα, όταν μιλάμε για διοργανώσεις του εξωτερικού, οι χορηγοί βοηθάνε μαζί με την Ομοσπονδία στο γεγονός ότι θα υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες κάποια από τα παιδιά να μην ασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο με τον beach volley και έτσι μόνο θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να φτάσουμε σε υψηλό επίπεδο. Όταν πάμε στο εξωτερικό και συναγωνιζόμαστε αθλήτριες οι οποίες δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο και τα παιδιά τα δικά μας μόνο 2,5-3 μήνες το πολύ, σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. 16-11-6 τώρα με την Τριανταφυλλίδη να είναι η αδιαφυσβήτητη κυρίαρχος εκεί κοντά στο φιλέ μέχρι στιγμής. Να θυμίσουμε ότι Αντωνακάκη και Μπερδεκάκη βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση εχθές στον ημιτελικό, αλλά κατάφεραν και κάναν την ανατροπή. Ναι. Σήμερα το πρωί που γίνανε οι... Μάλιστα ήταν στον πρώιμη τελικό, στο οποίο καταφέραν και μείωσαν τη διαφορά και έκαναν μια ανατροπή. Εδώ όμως, από ό,τι βλέπω, Λίζα και Μάτιου, Τριανταφυλλίδη και Μάτιου είναι αποφασισμένες. Έχουν πάρει μια διαφορά και την κρατάνε την υποδοχή τους. Έχουν ωραία πάσα, ωραία τελειώματα πάνω στο φιλέ. Θα πρέπει να αλλάξουν τρόπο παιχνιδιού οι Αντωνακάκη και Περδικάκη, έτσι ώστε να χαλάσουν την υποδοχή τους και να τους φέρουν σε δύσκολη θέση. Το 17, το πέρασμα από την Αντωνακάκη για το 12-8. Στο πλην 4 για τα κορίτσια από την Κρήτη, στο συν 4 για τις Τριανταφυλλίδη και Μάτιου. Και εδώ τώρα φυσικά ο σκοπός είναι η μείωση. Άρα πάμε να δυσκολέψουμε το σερβίς. Και το κάνουμε. 12-9. Τεχνικό time-out, καθώς φτάσαμε τους 21 πόντους. Και νομίζω ότι ουσιαστικά τώρα αυτό πρέπει να κάνουν. Να συνεχίζουν από το σερβίς να δυσκολεύουν όσο γίνονται τα πράγματα. Και οι δύο ομάδες ξέρουν ότι επειδή και οι τέσσερις αθλήτριες είναι πολύ τεχνικές πάνω στο φιλέ, θα πρέπει... Το ξέρουν και πιέζουν το σερβίς έτσι ώστε να χαλάσουν την υποδοχή, να μην βγουν καλές οι συνθήκες της επίθεσης πάνω στο φιλέ για να μπορέσουν να βγάλουν την άμυνα και να περάσουν στην αντεπίθεση. Όταν το σερβίς είναι χαλαρό, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολο για τις αμυντικές τους προσπάθειες. Οπότε σίγουρα όπλο και για τις δύο ομάδες είναι η πίεση στο σερβίς. Είδαμε στο προηγούμενο σετ που κατάφερε η Μάτιου να πιέσει αρκετές φορές και να εξασφαλίσει κάποιους άσους ή να χαλάσει την υποδοχή και έτσι η Τριανταφυλλίδη να πιάσει κάποια μπλοκ πάνω στο φιλέ. Αυτή ήταν και η διαφορά του πρώτου σετ σε σχέση με Περδικά και Αντωνακάκη. Βλέπετε από αυτήν εδώ την κάμερα. Αυτό που σας λέγαμε ότι και οι κερκίδες είναι γεμάτες. Και η οργάνωση για άλλη μια χρονιά ήταν άψογη εδώ στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Άλλωστε όλοι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ έμπειροι. Είναι για έκτη συνεχή φορά που οι τελικοί διοργανώνονται εδώ στην όμορφη ανατολική ακτή της Κρήτης. Η ψυχή της διοργάνωσης, ο κύριος Χάρης Αλεξάκης, αλλά και όλο το επιτελείο του Δήμου και με τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης, πιστεύω ότι μας βγάζουν ως προπρόσωπους. Και είναι ίσως και από τους λόγους που γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο εδώ πέρα η τελική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Βλέπουμε ότι οι Περδικάκη και Αντωνακάκη δεν το βάζουν κάτω, 13-10, μειώνουν και πάλι, αλλά την άλλη πλευρά όμως Τριανταφυλλίδη και Μάτιου διατηρούν αυτό το μικρό. Προβάδισμα εδώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ο κ. Καραμπέτσος, και δεξιά του ο κ. Χάρης Αλεξάκης, τον οποίο αναφερόμασταν νωρίτερα. Η ψυχή της διοργάνωσης, θα μπορούσαμε να πούμε, του Δήμου του Αγίου Νικολάου. 14-10 με το τελείωμα της πορτοκαλής ομάδας και πάλι στο συν 4. Για να δούμε, Μάτιου
σημαδεύει Αντωνακάκη, Περδικάκη θα σηκώσει. Το τελείωμα, σωστό, αυτή τη φορά από την Αντωνακάκη, έπεσε η Μάτιου, δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα, 14-11. Μια σύμπραξη λοιπόν του Δήμου, του Πάοδαν, του Δαοάν και της Περιφέρειας Κρήτης. Γεωργίνα Αντωνακάκη, με το νούμερο 2 των μπλε εμφανίσεων, Τρενταφυλλίδη, το πέρασμα, η μπάλα θα σκάσει πάνω στη γραμμή, πόντος για την Πορτογαλία ομάδα, 15-11. Σε πρώτο πλάνο η Λίζα Τρενταφυλλίδη. Καλή υποδοχή. Για να δούμε. Φοβερό τελείωμα. Έπεσε παρόλα αυτά η Μάθιου να βγάλει την άμυνα. Κατάφερε και κέρδισε τον πόντο η Ιωάννα Περδικάκη. Και 15-12. Προσπαθούν να μειώσουν τα κορίτσια με τα μπλε. Εδώ θα έχουν την ευκαιρία τους. Για να δούμε. Αντωνακάκη, το πέρασμα. Κακή συνεννόηση ανάμεσα σε Μάτιου και Τρενταφυλλίδη και έχουμε το 15-13. Αλλαγή τερέν. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν δικαίωμα για άλλο time out τα κορίτσια με τις Πορτογαλία εμφανίσεις. Με τις μπλε, νομίζω το πήραν time out οι Αντωνακάκη και Παιδικάκη. Έχουν ένα time out οι Τρενταφυλλίδη και Μάτιου. Και υποδοχή. Για να δούμε τώρα η Τρενταφυλλίδη θα περάσει την μπάλα. Περδικάκη. Το τελείωμά της για το 15-14 και πως το πλην 4 έχει γίνει πλην 1. Και το βάρος τώρα πέφτει στην Πορτογαλία ομάδα η οποία θα πάρει το time out αυτό τελικά που είχε δικαίωμα. Γιατί υπήρχε μια διαφορά των 3-4 πόντων που τώρα έχει πάει στον πόντο. Θέλουν να κρατήσουν το προβάδισμα. Είναι τώρα, έχουν ζητήσει τα κορίτσια το time out. Τι μπορεί να συζητάει κάθε ομάδα στον πάγκο? Με ποιο τρόπο θα επιστήσουν πάλι την προσοχή στο παιχνίδι τους, αυτό που έχουν δουλέψει στην προπόνηση, ώστε να κάνουν κάποια αυτοματοποιημένη κίνηση και να πάρουν την αλλαγή. Ή να δουν... να συζητήσουν τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν οι αντίπαλές τους και να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Τη συζητάνε και όταν θα μπουν μέσα στο γήπεδο θα την εφαρμόσουν πιθανότατα. Μικροί μεγάλοι στις κερκίδες απολαμβάνουν το θέμα που προσφέρουν τα τέσσερα κορίτσια. Επιστροφής αγωνιστική δράση. Μπάλα είναι... για τις Περδικάκη Αντωνακάκη, με την Περδικάκη να είναι στο σερβίς. Τώρα έχει και αυτό το άνεμο, για να δούμε αν θα τον εκμεταλλευτεί η ομάδα με τα μπλε. Το εκμεταλλεύεται η Μάτιου, καθώς παρά την δύσκολη υποδοχή της Τρενταφυλλίδη, η Μάτιου βρήκε τον τρόπο να πάρει το πόντο και να κάνει το 16-14 για την Πορτογαλία ομάδα. Περδικάκη θα κάνει το πέρασμα, Τρενταφυλλίδη θα πάρει την επίθεση. Πολύ ωραίο ποκαλάκι, εκεί πέρα είναι η Αντωνακάκη, η οποία θα πάρει και την επίθεση. Θα περάσει την μπάλα, βγαίνει άμυνα από την Πορτογαλία ομάδα, Τρενταφυλλίδη κάνει μόνη της το λάθος εκεί. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα λίγο πάνω από το φιλέ για να σκάσει στην μπροστά άμυνα ζώνης, να μπερδέψει τα κορίτσια από την Κρήτη. Αλλά έγινε το λάθος για το 16-15. Αντωνακάκη. Τρενταφυλλίδη, κακή υποδοχή, Μάτιου διορθώνει, Τρενταφυλλίδη θα περάσει την μπάλα σε ένα σημείο που ελέγχει η Αντωνακάκη, θα πάρει και την επίθεση. Μάτιου πάει απευθείας να πάρει τον πόντο, προλαβαίνει η Αντωνακάκη και καλύπτει, θα πάρει νέα επίθεση πάλι η Γεωργίνα Αντωνακάκη και θα πάρει και τον πόντο για το 16-16, η πρώτη ισοπαλία μετά το 3-3 σε αυτό το σετ. Και να που χάθηκε αυτό το, η διαφορά των 4 πόντων που είχαν. Τα κορίτσια της Πορτογαλίας ομάδας. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής Περδικάκη και Αντωνακάκη σε αυτό το σετ δεν έχουν καταφέρει να προηγηθούν. Ίσως αυτή να είναι και η πρώτη φορά. Τρενταφυλλίδη, καλή υποδοχή. Θα πάρει την επίθεση κοντά στο φιλέ. Θα την τελειώσει για το 17-16. Πολύ σωστά, πολύ έξυπνα. Δεν σταματάμε, γιατί να σταθήσουμε. Για πάμε λίγο όλοι μαζί, μωρέ. Διονυσία Μάτιου. Και Λίζα Τρενταφυλλίδη.
Καλή υποδοχή με τον Αντωνακάκη να περνάει καταπληκτικά την μπάλα και να ισοφαρίζει και πάλι σε 17-17. Τρανταφυλλίδη θα κάνει το 18-17. Κόνη του μεγάλου, στο μεγαλύτερο αθλητή σε βόλεϊ και πιτσπόλ στην Ελλάδα, Μιχάλη Τρανταφυλλίδη. Και πάλι μπροστά η Πορτογαλή κοντά μας, ομάδα. Κοντά μας χαρά είναι η Εφη Σφυρί, με καταγωγή από την Κρήτη, πρωταθλήτρια Ελλάδας και Ευρώπης. Ένα χειρονότα είναι η Εφη, με συμμετοχή σε δύο Ολυμπιάδες. Παρακαλώ πολύ, δεν ξεχνάω κάτι. Έτοιμη για αυτό το σερβίς. Άου την μπάλα. Οριακά από την μπάλα. Προσπάθησε να πιέσει ανάμεσα στις δύο αθλήτριες, αλλά ήταν ελάχιστα out. 18-18. Νέα ισοπαλία σε ένα κρίσιμο σημείο σε αυτό το δεύτερο σετ. Τρανταφυλλίδη, πολύ καλή υποδοχή. Θα πάρει την επίθεση. Θα κάνει το 19-18. Δύσκολη φάση και δεμένη. Κοντά στην αντένα. Δύσκολη γωνία. Πού είναι η Τρανταφυλλίδη. Και εδώ έχει μια ευκαιρία να κάνει το match ball με έναν άσο η Τρανταφυλλίδη. Βγήκε η υποδοχή, το πέρασμα, ευκαιρία με την Μάτιου να περνάει την μπάλα σε ένα χώρο όπου κάνει το 20-18. Set ball, match ball για τις Τρανταφυλλίδη και Μάτιου. Σε επανάληψη, ο 20ος πόντος της Πορτοκαλής ομάδας. Αντωνακάκη, θα περάσει την μπάλα, προσπαθεί απευθείας να πάρει τον ποντό η Τρανταφυλλίδη. Βγαίνει πάλι η Αντωνακάκη, τρέχει και βγάζει την άμυνα. Υποδοχή, άμυνα μάλλον από την Τρανταφυλλίδη. Το πέρασμα, ο πόντος για το 21-18. Και αυτά εδώ τα κορίτσια που βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Η Λίζα Τρανταφυλλίδη και η Διονυσία Μάτιου είναι νικήτριες και πρωταθλήτριες Ελλάδος για το 2023. Δίκαια. Δίκαια, ήταν καλύτερη στο τελικό. Δεν έχασαν στο δεύτερο σετ καθόλου το προβάδισμα από την αρχή μέχρι και το τέλος. Το πρώτο σετ είχαν πιο σταθερή απόδοση, περιόρισαν τα λάθη τους και δίκαια πήραν το πρωτάθλημα Ελλάδος. Με 2-0 λοιπόν, Λίζα Τρανταφυλλίδη και Διονυσία Μάτιου παίρνουν το πρωτάθλημα Ελλάδος κόντρα στις Ιωάννα Περδικάκη και Γεωργίνα Αντωνακάκη. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με τις απαραίτητες συναντήσεις με τα δύο κορίτσια. Και πάντα είναι οι νέες πρωταθλητές Ελλάδας σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Επιστροφή και πάλι στον Άγιο Νικόλαο με τις πρωταθλήτριες τώρα. Ξεκινάω με την Διονυσία. Επιτέλους έφτασες στην πηγή, ήπιες και νερό. Ναι, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Δεν πιστεύω ακόμα τι έχει γίνει. Επιτέλους οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν. Δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Έχω ξανάρθει άλλες τρεις φορές στον Άγιο Νικόλαο. Έχω πάρει δεύτερη, τρίτη και πέμπτη θέση. Και επιτέλους έφτασε στο χρυσό με τη συμπαίχτριά μου Λίζα Τρανταφυλλίδη. Λίζα, το επίθετο λέει πολλά, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε εμείς οι υπόλοιποι τίποτα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο μπαμπάς πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από υπερήφανος, αλλά είναι αυτό που είπε και η Διονυσία. Μετά από 2,5 μήνες σκληρής δουλειάς, παίξατε έναν αγώνα δύσκολο κόντρα σε μια ομάδα που είναι εξίσου σαν και εσάς δυναμική στην άμυνα και βγήκατε νικήτριες χάρη στο φιλέ. Λοιπόν, θα πω ότι σίγουρα οι συνθήκες παίζουν ρόλο, σίγουρα παίζουν ρόλο τα πάντα. Μετά από 2,5 μήνες, όντως ήρθαμε στον Άγιο Νικόλαο στο τελικό με μια ομάδα, όπως είπατε, πάρα πολύ ανταγωνιστική στα μέτρα μας. Εντάξει, η τύχη είναι πάντα στο μέρος ενός πρωταθλητή καμιά φορά και όταν είναι μαζί σου, κερδίζεις. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Ας υποδεχτούμε λοιπόν από τη μία πλευρά.